Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Άνοιξε σήμερα Τρίτη τον μπαράζ επαφών μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών με στόχο αυτή η εβδομάδα να χαρακτηριστεί από παραγωγικές συζητήσεις ώστε όλες οι πλευρές να κινηθούν ταχύτερα προς μια συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Από την πλευρά των δανειστών θεωρείται δεδομένο ότι οι συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν θα οδηγήσουν σε τελικό αποτέλεσμα και θα απαιτηθεί νέα κάθοδος των κλιμακίων μετά το Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Τον βασικό άξονα της τεταγμένης υπαναχώρησης κυβέρνησης στα εργασιακά καθώς και τις νέες περικοπές στις συντάξεις από το 2019 και μετά περιλαμβάνει το μέρος της διαπραγμάτευσης κυβέρνησης δανειστών. Η αύξηση του ποσοστού των ομαδικών απολύσεων από 5 σε 10% καθώς και η περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις που μπορεί να κυμανθεί από 5 έως και 620 ευρώ ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο, μερικά από τα κρίσιμα σημεία των διαβουλεύσεων. Νέα ταλαιπωρία για το κοινό τη Τετάρτη και την Παρασκευή, αφού ακινητοποιημένα θα μείνουν για 24 ώρες μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Οι εργαζόμενοι στη στάση προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αίτημα να μην προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, μειώνοντας, όπως υποστηρίζει το Σωματείο, τα έσοδα της εταιρείας, ανοίγοντας μέσα από την απαξίωση τον δρόμο για να απολυθεί σε ιδιώτες. Το τικά κινητή χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο μόνο κυμαίνει σε 645,11 μονάδες, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,04% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.